Εραστές της υγιής ενημέρωσης του υγιής κουτσομπολιού, καλώς ορίσατε. And the winner is Marina Σα. Οι μέντε νυχθιάζουν, οι ιδέα την νυκτήρων, η Ελλάδα είναι χωρισμένη στα δύο και ακόμη μια φορά έχουμε έναν εμφύλιο και όλα αυτά χάρη σε αυτό το κορίτσι και στο Υπουργείο φυσικά και στην ΕΡΤ που στέλνει αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και εμείς στη μέση, ας πάμε πλάκα. Όπως βλέπετε, έκανα και το μοντάζ μου, άλλαξα το κάδρο για να βλέπετε και τα κοριτσάκια και τους υπόλοιπους σαλτιμπάγκους του Πικάσο. Φυσικά είπαμε όλα αυτά για εσάς που το βλέπετε στο YouTube, εσείς που το βλέπετε στο Spotify. Ακούστε με να σας περιγράφω τον πίνακα. Ένα σκύλο, όχι εντάξει. Πάμε να μιλήσουμε για την Μαρίνα Σάτ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν πως στη μεγάλη λίστα με τα κομμάτια τα διαχρονικά, όπως για παράδειγμα, κάτσε να τα δω, πώς είναι το Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι, με το οποίο έγινε διάσημη η αγαπημένη μας Πέγκυσίνα. Με το Κι είχε ένα φεγγάρι σαν σπασμένο νύχι, άλλο να το βλέπεις κι άλλο να σου τύχει. Και φυσικά με το μεγάλο Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τα. Έρχεται το Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, τα νούμερο 2, το οποίο είναι το Ζάρι. Είναι όμως τρολ το κομμάτι ή φαίνεται είναι σοβαρό? Εδώ πρέπει να το λύσουμε το θέμα, γιατί αυτό πηγαίνει σε επίπεδα Big Fat Greek Wedding, δηλαδή ο γάμος στα ελληνικά, η ταινία, η οποία ήταν μια φανταστική ταινία με την οποία γελάσαμε πάρα πολύ. Ήταν ξεκάθαρο το τρόλ, είχε πραγματικά πάρα πολύ πλάκα. Εδώ το κομμάτι, η ερώτηση είναι, έχει πλάκα? Και αν έχει πλάκα, πηγαίνει σε διαχωρισμό κωμωδίας? Θα πει κανείς μήπως αφήναμε την πλάκα στους stand-up comedians? Κάποιος θα πει πως ζηλεύουμε. Και βέβαια πως ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να πάω στο Eurovision. Και εγώ θέλω να βγάζω τα λεφτά που βγάζει η Σάτι και τα εκατομμύρια views που έχει. Ζήλια. Όλοι έχουμε τη γνώμη μας. Όλοι έχετε τη γνώμη σας. Αυτό είναι το δημοκρατικό πλεονέκτημα σε μια δημοκρατικότατη, δημοκρατική κοινωνία που ζούμε. Στο Facebook αυτή τη δημοκρατική κοινωνία. Να συζητάμε όλοι για τέτοια εθνικά ζητήματα όπως είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό τουρνουά Kids τραγουδιού. Και επειδή όλοι έχω γνώμη και οι κόλλοι που λένε στο χωριό μου. Και έχω και εγώ PMV, έχω και εγώ λοιπόν podcast, modcast, vodcast. Αυτή είναι η Eurovision, τη βλέπετε, γελάτε, μετράτε τις ψήφους, ωραία περνάμε. Έχουμε πάρει και διάφορα βραβεία, διάφορους τίτλους. Σπάνια μια χώρα βέβαια στέλνει τοπικά μεγάλα ονόματα όπως κάνουμε εμείς, γιατί εμείς στην Ελλάδα το παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά όλο το θέμα. Τώρα το πλεονέκτημα λέει πως το κομμάτι είναι στα ελληνικά. Το ζάρι είναι στα ελληνικά. Καταρχάς, γράφουν όλοι για τη φωνάρα της, εντάξει. Έχει βελούδινη φωνή, καταλαβαίνω. Πολύ ωραία φωνή. Για πώς είναι δυνατόν, λέτε, με αυτή την εκπληκτική φωνή να στέλνει αυτό το έκτρωμα. Με τη διαστημική, υπεργαλαξιακή φωνή της, εντάξει, παιδιά. Ωραία φωνή έχει. Πραγματικά και εμένα μου αρέσει η Σάτι. Φυσικά υπάρχουν ακόμα 3.000-5.000 κορίτσια που έχουν τόσο ωραίες φωνές στη χώρα μας. Έχει φωνάρα. Μην πέστε να με φάτε. Έχει. Να τα λέμε για αυτά. Έχει ή δεν έχει. Πρώτα απ' όλα, εγώ ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο ελληνικότατο cast που έγραψε αυτό το ελληνικό τραγούδι. Τα έχω εδώ πέρα, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, Music, Marina Sati, που έχει γράψει Ελληνίδα είναι, OGE, Nick Kodonas, KB, Jay Stollar, Gino the Ghost, Jordan Palmer. Όλοι αυτοί έχουν γράψει τη μουσική, την ελληνική μουσική που θα δούμε τι είναι. Lyrics, στίχους δηλαδή, Vlospa, OGE, Marina Sati, Zollmeister. Όλοι αυτοί πώς γράψαν ελληνικούς στίχους, παιδιά? Τι, ποιοι είναι? Παραγωγή, produced by Marina Sati, OGE, Nick Adonis, KB, Sam Tiba, Mediopitsky. Director του βίντεο, ο Jacques Dog Wiesel. Πώς λέμε, Vin Diesel. Producer, ο Will Noyce. Prodco, ο Big Kid. DP, δεν έχω ιδέα πραγματικά τι είναι το DP. Shane Backwell, editor ο Brian Niles. Ένα ελληνικότατο cast το οποίο έχει γράψει όλα αυτά ελληνικούς στίχους και όλα αυτή την ελληνικά, διότι ξέρουν οι ξένοι καλύτερα από εμάς πώς να διαχειρίζονται τα ελληνικά τραγούδια και όλο αυτό το ελληνικό kiss. Λοιπόν, αυτό το νέο στυλ που παρουσιάζει η εθνική μας τραγουδίστρια το 2024, Marina Sati, έχει το στυλ του επίτηδες kits, δηλαδή θα το έλεγε κανείς kits επί δύο. Και όπως θα το έλεγε μάλλον στο τραγούδι, θα λέει κάτι σε kits. Όλο αυτό το στυλ θα μπορούσε να ονομάζεται troll trap. Το προτείνω εγώ στην κυρία Σάτι να εφαρμόσει αυτό το νέο είδος τραγουδιού, το troll trap. Τη γνώριζα κάποτε τη Marina Sati. Τα βλέμματά μας είχαν συναντηθεί μια φορά εκεί κοντά στο Σύνταγμα. Ήθελα να τη ζητήσω αυτόγραφο, αλλά δεν ήξερα ποια είναι. Και ένας φίλος μου λέει: αυτή είναι γνωστή. Να την πούμε να παίξει με του Όπερα Κατοίκ. Τη είπε ένας μάνατζερ να παίξει με του Όπερα Κατοίκ. Λέει: αυτοί δεν μου αρέσουν οι διασκευές από όπερα. Ναι, αλλά δεν κάνουν διασκευές από όπερα. Άκουσε του λίγο. Όχι, μωρέ, λέει. Έπρεπε να τη πει: Bollywood σιρτάκι παίζουνε.
και να δεχτεί. Αν και δεν απήχαμε πολύ από αυτό. Troll trap, καλή φάση. Αυτό το trap εντωμεταξύ, πάντα αναρωτιέμαι, είναι ελληνική φάση. Από πού έχει έρθει, πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Τέλος πάντων, αυτό περνάει, αυτό κάνουμε. Ευτυχώς και εγώ θα κάνω, όπως σας έχω ενημερώσει ήδη, στο πρώτο podcast που έχω κάνει, το νούμερο 1, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα. Πρώτα βγάζω το δεύτερο, γιατί είναι τώρα στη μόδα. Και μετά θα βγάλω το πρώτο που έκανα για τον Πάνο Βλάχο. Οπότε θα κάνω και εγώ το rap, trap ή crap με τον Tenorman. Yo. Στο κομμάτι τώρα, μάλλον να πούμε για το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ είναι η Ελλάδα με υπερκεφαλές. Έχει τζατζίκι, έχει γιαγιάδες, παππούδες, γιαγιά που χορεύει, υπερκεφαλές, τσολιάδες, αγωνιστικό ταξί που κάνει σπινιές, πώς λέγονται, λαστιχές. Bollywood στην αρχή, ή μάλλον όχι απλά Bollywood, αλλά και κάτι σε γιαπωνέζικο τσιφτετέλι. Έχω βρει και μερικά σχόλια στο YouTube, όπως πάντα. Λέει, το βρίσκω genius. Η εισαγωγή είναι μια μίξη Zorbas με λίγο Vangelis Chariots of Fire. Δύο τα πιο γνωστά ελληνικά κομμάτια παγκοσμίως. Κοπαλιά, μια στιγμή. Πού το είδες και το άκουσες εσύ αυτό, δηλαδή. Το Chariots of Fire είναι. Και ο Ζορμπάς είναι ντερέ, εντάξει, το πιάνει λίγο τη μία νότα τις δύο, αλλά τέλος πάντων, αυτό το τρόλ το καταλαβαίνουν ακριβώς τώρα. Οι ξένοι θα το δουν στο βίντεο, οι ξένοι θα το καταλάβουν αυτό. Θέλω να πω, μήπως το πάνω ως ακόμα μία διαφήμιση του γύρου. Δηλαδή, εσύ το λες τρόλ, Υπουργέ και Μαρίνα, ξέρω εγώ. Ότι θέλει να λέει, γράφει, ξέρω Μαρίνα, ότι θέλει τον κόσμο. Κάτσε να δω τι γράφει. Θέλει τον κόσμο να πάει beyond stereotypes of Greece. Το cult το ελληνικό. Λέει επίσης, you're going to give you feta. Γύρω σαν Ακρόπολη, ok, I will give you. Αλλά you know, we are better than this. Έχουμε περισσότερα από γύρω και Ακρόπολη. Ωραία. Το περισσότερο από αυτό, στο τραγούδι που είναι. Θέλω να πω πού είναι ο γύρος. Ο γύρος είναι σαφώς. Αλλά τα περισσότερα αυτά που είναι. Θέλω να πω, και εγώ το πιστεύω. Ζούμε στην Αθήνα. Η Αθήνα πραγματικά είναι ένα θαύμα, το κέντρο της Αθήνας. Η Ακρόπολη, πραγματικά του βλέπεις την Ακρόπολη και λες σκατά τη φτιάξανε την Ακρόπολη. Δηλαδή, πραγματικά πόσοι δούλοι χρειάστηκαν για να ανέβουν, για να ανακουβαλήσουν όλα αυτά τα μάρμαρα εκεί πάνω και τελικά τη λύση την έχουν δώσει άλλοι. Δεν ήταν δούλοι, ήταν εξωγήινοι. Οι εξωγήινοι φτιάξανε την Ακρόπολη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία μας, παιδιά. Αυτό το πράγμα η Ακρόπολη και όλοι ήταν αφιώτικα, δεν ήταν από την Ανάφη. Οι εξωγήινοι ήταν αυτοί που φτιάξανε την Ακρόπολη. Σας το λέω εγώ, σας το υπόσχομαι τώρα και στην πλάκα. Τόσο ωραία σπίτια και αυτά. Εδώ στο Θησίου, αυτό το ωραίο, το ναό του Ιφέστου, ο πιο κατατηρημένο ναό του κόσμου. Δεν ήταν άνθρωποι αυτοί. Ήταν εξωγήινοι και μάλιστα όχι εξωγήινοι δούλοι. Ήταν δούλοι από άλλους πλανήτες. Και τέλος πάντων οι αρχιτέκτονες που το κάνανε αυτό, βέβαια πέτυχαν λίγο γιατί είχε αρκετό εξαρισμό το σπίτι αυτό. Δηλαδή εντάξει, δεν πέτυχαν πολύ στα παράθυρα και στις πόρτες. Θα μπορούσε να πάει ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν σιδεράς και αλουμινίου κατασκευές, να φτιάξει καμιά πόρτα. Εγώ δηλαδή, η Μενδώνη κοντάνη βέβαια, η κοντάνη υπουργός, σε λίγο θα έχουν βάλει τσιμέντα, πιστεύω σε λίγο. Μετά από αυτά θα βάλουν και πόρτα και παράθυρα. Έχω και άλλα σχόλια με το τραγούδι. Λέει αυτός. Την 7η φορά που το άκουσα άρχισε να μου αρέσει. Δώστε του μια ευκαιρία. Σιγά με το ακούσω 7 φορές το κομμάτι. Δηλαδή, πού να βρούμε το χρόνο. Δηλαδή, σύνομαι, εδώ δεν έχουμε χρόνο να ακούμε τα δικά μας τα κομμάτια. Δηλαδή, γράφω κομμάτι. Εγώ πάνε κάτι όπερα. Το μιξάρομαι και θέλω να το ακούσω και δεν προλαβαίνω να το ακούσω. Δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Ανυπομονώ για την έκφραση της Eurovision. Δεν θα κοιμάμαι τα βράδια μέχρι να βγει. Για τέλος αυτού του podcast. Θα σας διαβάσω τη μετάφραση που έχουν ήδη κάνει κάποιοι στα βίντεο. Σχεδόν 1 εκατομμύριο θα φτάνει σε μία μέρα το βίντεο της Μαρίνα Σάτι. Κάποιος το μετέφρασε. Για εσάς, my foreign fans. I used to have a hidden pain for you. I let everything out. Let's go. Put your hands up. Put your hands up. I pretend it wasn't a lie. Roll the dice one last time. And let it, the dice, give us whatever it wants afterwards. Ta 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 ta. And let it give us whatever it wants after. Ta 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 ta. Give us whatever it wants. Give us whatever it wants. Πέρα από όλη την πλάκα που σπάμε και με όλα τα σχόλια όλων αυτών που ασχολούνται με αυτό το θέμα και τα διαβάζουμε, σπάμε και με το Facebook και με όλα αυτά, σπάμε πλάκα και με τους αυτούς μας. Γιατί πρέπει να σπάμε πλάκα και με τους αυτούς μας. Αφήστε την κοπέλα. Μια χαρά είναι. Αυτή τέλεια είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Άρα θα με ρωτούσε κάποιος. Σου άρεσε τελικά το κομμάτι ή όχι. Να σου πω κάτι. Όχι στα αλήθεια. Στα αλήθεια δεν μου άρεσε. Βασικά δεν μου αρέσει το Bollywood. Αυτή η μουσική δεν ξέρεις. Δεν μου αρέσει. Ούτε σαν kids μου αρέσει. Εμένα προσωπικά. Αλλά περιορέξεως. Κολοκυθόπιτα. Ό,τι θέλει ο καθένας το αρέσει. Το λες τραγούδι.
Το λες, έχει μελωδία, ό,τι και να είναι, έχει και στίχους, τραγούδι είναι. Περιορέξεως, σπανακόπιτα. Ό,τι θέλει τρώει ο καθένας. Ό,τι θέλει πίνει ο καθένας, με όποιον θέλει πει ο καθένας, μια χαρά τραγουδάκι είναι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι θα μας τα πρίξουν μέχρι τον Σεπτέμβριο, ότι δεν θα ακούμε τίποτα άλλο. Όπου και να πας, θα περπατάς στον δρόμο και θα ακούει όλα αυτά. Βάλτε τη μάντισα τουλάχιστον, η μάντισα κάτι ακουγόταν. Αχ, νοσταλγώ τα διαμάντια στο κορμί τη που ήταν όλα τα λεφτά. Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι τραγούδια. Αλλά και αυτό παλιό. Παλιό τραγούδι. Δεν ακούει ο κόσμος παλιά τραγούδια. Ενώ τα παλιά τραγούδια είναι τα καλύτερα. Εραστές της υγιούς ενημέρωσης και του υγιούς κοτσομπολιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήλια, ζήλια, ζήλια ψώρα. Ζηλόφθονοι όλοι είμαστε. Σημείωση. Αν ψάχνετε πραγματικά το πρώτο επεισόδιο της σειράς Έχω και εγώ podcast, modcast, vodcast, δεν θα το βρείτε ακόμα, γιατί θα τα ανεβάσω δεύτερο. Μήπως τελικά όλοι αυτοί που γράψαν τους ελληνικότατους στίχους είναι εξωγήινοι.